παράμια που το είπε ο Ηλίας, να γνωρίζω τον Ηλία από τότε που γύρισα Ελλάδα και ξεκίνησα να δουλεύω. Και έχω τη χαρά να γνωρίζω τον Σάκη τον Καραδήμα που τον χειροκρότησε πριν, εδώ και καμία δεκαπενταριά χρόνια που συνεργαστήκαμε επίσης. Διαφωνώ και με τους δύο. Θα το δούμε για ποιο λόγο. Έχουμε τα δύο μεγάλα προβλήματα. Η κλιματική κρίση και η απώλεια της βιοποικιλότητας. Είναι δύο προβλήματα τα οποία συσχετίζονται μεταξύ τους, που το ένα μπορεί να υποστηρίξει το άλλο ή το ένα να υπονομεύσει το άλλο. Εμείς καταφέραμε με έναν, όχι μαγικό τρόπο, αλλά με έναν τρόπο, να αυτά τα δύο προβλήματα και τις λύσεις για αυτά τα προβλήματα, όποιες λύσεις έχουμε στη διάθεσή μας, να τις τοποθετήσουμε σε μία σύγκρουση. Η λύση λοιπόν που θα ήταν ο συνολικός και συνδυαστικός ολοκληρωμένος σχεδιασμός για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, για μας έχει γίνει πρόβλημα. Το «και» έχει γίνει «η». Ξεκινώ με αυτή τη διαπίστωση προσπαθώντας στη συνέχεια, σε αυτό που είναι η εισήγησή μου για το πλαίσιο της βιοποικιλότητας, να προτείνω και να δημιουργήσω αυτή τη σύνθεση, ιδέες για αυτή τη σύνθεση μάλλον, που ενδεχομένως θα μπορούσαν να μας πάνε πιο πέρα και αν θέλετε πολύ πιο συγκεκριμένα, να πάνε πολύ πιο πέρα τον χώρο που αυτή τη στιγμή ασχολείται με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων, γιατί σε αυτό το χώρο είμαστε, άρα και την ΕΛΕΤΑΕΝ. Όταν μιλάμε για πλαίσιο, μιλάμε για αρκετά πράγματα, δεν χρειάζεται να σας τα αναλύσω. Κάποια από αυτά θα τα προσεγγίσω, είναι όμως ένα αρκετά σύνθετο θέμα το οποίο μπορούμε να το δούμε. Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο συζητήθηκαν πολύ επί μη, θα επανέλθω. Δεν συζητήθηκαν καθόλου τα σχέδια διαχείρισης, θα τα πω. Συζητήθηκε αρκετά το ειδικό χωροταξικό και η διαδικασία που είμαστε αυτή τη στιγμή έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχα την τύχη, την ατυχία να είμαι στη διαδικασία της προειδοποιητικής επιστολής και όλης αυτής της διαδικασίας για τη ΣΑΠΕ από την πρώτη τεχνική συνάντηση το 2014. Είχαμε στη συνέχεια μία συνάντηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2016 με επιχειρηματίες, με επενδυτές. Το 2019 με την ΕΛΕΤΑΕΝ και την Wind Europe για τα ίδια ακριβώς θέματα. Φτάσαμε προφανώς στη φάση που είμαστε λίγο πριν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν άκουσα από κανέναν για ποιο λόγο είμαστε. Δεν είμαστε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το ειδικό χωροταξικό. Είμαστε για το γεγονός ότι δεν έχει εκπονηθεί δέουσα εκτίμηση για το ειδικό χωροταξικό. Αυτή είναι η διαδικασία. Αυτή είναι η σαφής διατύπωση. Αν διαβάσετε την επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι ακριβώς αυτό. Θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε και αυτό. Το γεγονός είναι πάντως ότι ακόμα και τώρα συζητάμε για ειδικό χωροταξικό και ευρωπαϊκή, αν θέλετε, διαδικασία και δεν έχουμε στο μυαλό μας για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Θα μπορούσα να πω αρκετά πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκε, για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται και για τον τρόπο με τον οποίο η χωροταξία και το περιβάλλον συνεργάζονται μαζί. Έχω και όλες τις επιστολές απάντηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο χρειάζεται πραγματικά διερεύνηση και επειδή δεν βλέπω αυτή η διερεύνηση να γίνεται από κανέναν άλλον χώρο, νομίζω ότι μια διερεύνηση που πρέπει να γίνει από τον ίδιο τον χώρο των ανανεώσιμων, από την ΕΛΕΤΑΕΝ, είναι ο νέος κανονισμός, αυτό για την επιτάχυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η δυνατότητα ως υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος να προχωρήσουν στο άρθρο 6.4, η αδειοδότηση έργων σε προστατευόμενες περιοχές. Στην αδειοδότηση υπάρχουν ουσιαστικά τρεις πυλώνες, βάζω και έναν τέταρτο που θα ήθελα να συζητήσουμε ή να συζητήσετε. Οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες είναι ένας. Τα σχέδια διαχείρισης είναι ένας δεύτερος πυλώνας και οι ειδικές οικολογικές αξιολογίες, δηλαδή δέουσα εκτίμηση, είναι ο τρίτος πυλώνας. Αυτά συνδυάζονται μεταξύ τους. Δεν υποκαθιστά το ένα το άλλο. Είναι τρεις πυλώνες και θα πρέπει να αξιοποιούνται, μπορούμε να συζητήσουμε με ποιο τρόπο, να αξιοποιούνται το καθένα με την δυνατότητα και την δυναμική που έχει. Εάν πάμε σε ένα προεδρικό διάταγμα και οριοθετήσουμε όλη την περιοχή Natura ως ζώνη προστασίας της φύσης, που σημαίνει ότι δεν επιτρέπονται υλικά, δεν κάνουμε αυτό το σχεδιασμό.
Εάν μετά κάνουμε τρύπες μέσα στη ζώνη προστασίας φύσης, δημιουργώντας εκεί πέρα, εκεί που έχουμε κάποια αιωλικά πάρκα, κάνοντας τρύπες στη ζώνη προστασίας φύσης, ούτε αυτός είναι σχεδιασμός. Είναι λοιπόν, χρειάζεται να δούμε και τους τρεις αυτούς πυλώνες. Ο τέταρτος πυλώνας, που θεωρώ ότι είναι καθοριστικός και νομίζω το έχω συζητήσει αρκετές φορές μαζί σας, με επιτυχία ή με αποτυχία κατά περίπτωση, είναι αυτό που αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό που ήταν η εταιρική κοινωνική ευθύνη και που είναι σήμερα τα ESGs. Ο Σπύρος και η Χριστίνα που τα δουλεύουν αυτό, αυτά θα, νομίζω θα τα αναλύσουν πολύ καλύτερα. Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες αφορούν, είναι ένας πυλώνας, ο πρώτος πυλώνας που αυτή τη στιγμή εκπονούνται. Να θυμίσω το εξής. Και είναι εκπληκτικό το ότι δεν το θυμόμαστε. Δεν είναι οι μόνο ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες που εκπονούνται. Εκπονούνται και τα σχέδια διαχείρισης αυτή τη στιγμή. Το γεγονός ότι δεν αναφέρονται πουθενά σημαίνει ότι μάλλον είμαστε ακόμα στην περιοχή της θεσμολαγνίας, μάλλον είμαστε ακόμα στην εποχή που θα βγάλουμε ή προσπαθούμε να βγάλουμε ένα προεδρικό διάταγμα ή λόγω πολιτικού κόστους δεν βγάζουμε πολιτικό προεδρικό διάταγμα, όποιος και να είναι ο λόγος, χωρίς να ασχοληθούμε με αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε στα σχέδια διαχείρισης. Τι διαχείριση μπορώ να κάνω σήμερα, έτσι ώστε να έχω τα αποτελέσματα που έχω προσδιορίσει ή προσδιορίζει η οδηγία. Οι ζώνες προστασίας, το 46-45 του 20 προσδιορίστηκαν ως χρήσης γης. Δεν μας πειράζει αυτό. Με την πρόταση του νέου νόμου αλλάζει όλο αυτό, ξανακαταργείται. Τι επιπτώσεις έχει αυτό σε τιμή? Πραγματικά δεν ξέρει κανένας αυτή τη στιγμή. Τυχαίνει να είμαι μελετητής στον ΕΠΙΜΗ. Έχω κάποιες προτάσεις και απόψεις. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω με ακρίβεια. Σίγουρα όμως πάλι δεν τέθηκε ένα πολύ κρίσιμο θέμα των ΕΠΙΜΗ. Δεν είναι το τι θα θεσμοθετήσουν. Δεν συμφωνώ με τον Ηλία ότι είναι μελέτες για πέταμα. Μπορεί να είναι κάποιες μελέτες, μπορεί κάποιες άλλες όχι. Τι δεν συζητήθηκε. Τι δημιουργούν σήμερα οι ΕΠΙΜΗ. Οι ΕΠΙΜΗ που έχουν βγει σε διαβούλευση. Τι δεσμεύσεις δημιουργούν όσο αφορά την αδειοδότηση έργων. Και εδώ η απάντηση είναι ότι εν ολίγης παντού ζητείτε από όλες τις υπηρεσίες ποια είναι η πρόταση της ΕΠΙΜΗ και ουσιαστικά η αδειοδότηση εξαρτάται συνήθως από την πρόταση της ΕΠΙΜΗ. Κατά συνέπεια, με κάποιο μαγικό τρόπο σήμερα, και αυτό νομίζω ότι είναι το κρίσιμο, έχουμε παράξει, αν όχι θεσμικό, κανονιστικό αποτέλεσμα ή κανονιστική δέσμευση, χωρίς να έχουμε θεσμοθέτηση. Όσο καθυστερεί η θεσμοθέτηση, το γεγονός συνεχίζει να υφίσταται όμως ως πρόβλημα. Κατά περίπτωση, θέλει και αυτό μια συζήτηση. Νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο γεγονός, όπως και κρίσιμο γεγονός που νομίζω ότι πρέπει να τεθεί είναι. Βγήκε μια ΕΠΙΜΗ σε διαβούλευση. Έχει 4 προτάσεις. Έχει 3 ζώνες, δεν ξέρω τι. Γίνεται η διαβούλευση. Αυτό που είναι σήμερα γνωστό είναι αυτό που βγήκε στη διαβούλευση. Η ΕΠΙΜΗ όμως μέσα από τη διαδικασία της διαβούλευσης αλλάζει τις ζώνες αυτές. Αλλάζει μια ολόκληρη ζώνη. Έχουμε κανονιστικό πλαίσιο ή εν δυνάμει κανονιστικό πλαίσιο που ορίζεται ως κανονιστικό από τις υπηρεσίες, το οποίο όμως δεν ισχύει καν, διότι οι ΕΠΙΜΗ έχουν αλλάξει. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο που θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Και αυτό που είπε ο κύριος Γενικός, επειδή το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, οι ΕΠΙΜΗ δεν έχουν το πρόβλημα. Και αν είχαν το πρόβλημα το αν χρειάζεται στρατηγική εκτίμηση επιπτώσεων ή όχι, είναι πάρα πολύ απλό να λυθεί. Τώρα κάνουν μία ΕΠΙΜΗ από όλες που έχουν, το προχωράν στο Συμβούλιο Επικρατείας και βλέπουν αν το Συμβούλιο Επικρατείας τις δέχεται ή όχι. Και αν δεν τις δέχεται, κάνουν οριζόντια, αοριστοριζόντια στην ΕΠΙΜΗ, στρατηγική μελέτη πραγματικών επιπτώσεων και τελειώνει η ιστορία. Εύκολο. Τα σχέδια διαχείρισης είναι ο μεγάλος απών. Είναι ο μεγάλος απών. Θεσμοθετήθηκαν σαν μια ξεχωριστή διαδικασία με τον 27-42 το που θεσμοθέτησε τότε και τις φορείς διαχείρισης, το 2000 ουσιαστικά, το 9-2000. Και αποτελούν το επιχειρησιακό σχέδιο μιας προστατευόμενης περιοχής. Στο νέο νομοσχέδιο προβλέπονται κάποια πράγματα που σχετίζονται με την αδειοδότηση και των έργων ΑΠΕ, όχι μόνο. Περιλαμβάνουν την εξειδίκευση των όρων και περιορισμών έτσι και αλλιώς, από το 39-37 αυτό.
καθώς και προβλέψεις δέουσας εκτίμησης για έργα τα οποία, για τα οποία δεν προβλέπεται αυτή η διαδικασία, έργα Α και Β κατηγορίας. Πάμε στον τρίτο πυλό, να μην το δείτε όλο, μην φοβηθείτε, δεν είναι τίποτα τρομερό. Απλά πράγματα είναι, τα ζείτε καθημερινά, όλοι μας τα ζούμε, αν όχι καθημερινά, κάθε εβδομάδα. Είναι η διαδικασία της δέουσας εκτίμησης. Φαίνεται σύνθετη, είναι απλή. Αυτό και είναι ένας πυλώνας. Και είναι ένας πυλώνας, γιατί εάν δεν δώσουμε βαρύτητα στη δέουσα εκτίμηση, θα δημιουργήσουμε, ή ισότιμη βαρύτητα, θα δημιουργήσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο προστασίας μέσω των ΕΤΜΗ και του σχεδίου διαχείρισης ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείου, το οποίο θα είναι ασφιχτικό. Η δέουσα εκτίμηση έρχεται ακριβώς να μας υποστηρίξει στην περίπτωση που δεν είμαστε και σίγουροι. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μια ζώνη απόλυτης προστασίας ή προστασίας φύσης. Δεν τεκμηριώνεται από τα ίδια, αν θέλετε, και από τους στόχους προστασίας εκεί πέρα. Άρα η δέουσα εκτίμηση έχει σημασία. Πού αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει? Έχει αλλάξει στο τρίτο, συγγνώμη που είναι στα αγγλικά, αλλά καλό είναι να χρησιμοποιούμε λίγο, σε τέτοιες περιπτώσεις που είναι πολύ ευαίσθητες στη μεταφορά τους, είναι καλό να χρησιμοποιούμε τα αγγλικά, για να μην, να μην υπάρχουν παρερμηνίες. Πρώτον, για να πάμε στο άρθρο 4 που βλέπει ο καινούριος κανονισμός και νομίζω ενδιαφέρει όλους, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Ένα, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Ας ερμηνεύσουμε λοιπόν το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για ένα αιωλικό πάρκο κάπου. Δεν είναι εύκολη διαδικασία για να προχωρήσουμε. Δεύτερο, είδη προτεραιότητας ή όχι. Υπάρχει ένα ερώτημα για την ορθοπανίδα. Δεν έχει είδη προτεραιότητας. Πώς τα διαχειριζόμαστε αυτά ακριβώς? Μάλλον τα διαχειριζόμαστε ως μη είδη προτεραιότητας, αλλά και εκεί θα υπάρχουν θέματα. Και υπάρχει και ένα τρίτο, θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικό. Συγγνώμη, είδη προτεραιότητα και οικότοποι προτεραιότητας είναι το ίδιο πράγμα? Τα είδη προτεραιότητας και οικότοποι προτεραιότητας εκτός της ορθοπανίδας είναι στην 92-43 την οδηγία, είναι κατάλογοι, είναι αυτά τα είδη και αυτοί οι οικότοποι. Στην οδηγία για τα πουλιά δεν υπάρχει η ίδια προσέγγιση. Δεν υπάρχουν δηλαδή σαφώς ορισμένα είδη προτεραιότητας. Εγώ άλλο ρωτάω. Λέω ότι το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ αναφέρεται στους οικοτόπους προτεραιότητας και αποκλείει την ανάπτυξη αιωλικών κοντά σε αυτές τις περιοχές. Οικότοποι, ωραία. Ναι, γιατί δεν έχουν χωρική διάσταση. Ποιος ορίζει τους οικότοπους προτεραιότητας? Εγώ δεν μπόρεσα να τους βρω πουθενά. Οι οικότοποι προτεραιότητας ορίζονται στην οδηγία. Ξέρουμε ότι είναι αυτοί, αυτοί και αυτοί. Και έχουν χαρτογραφηθεί και υπάρχουν χαρτογραφημένοι στο πλαίσιο του προγράμματος της κτηματολόγιο που ολοκληρώθηκε το 2016. Στο κτηματολόγιο θα τους βρούμε. Είχε αναθέσει το κτηματολόγιο δύο δουλές, Βόρεια και Νότια Ελλάδα, για τη χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων σε όλες τις περιοχές Natura. Και έχουν χαρτογραφηθεί. Υπάρχουν τα δεδομένα αυτά δηλαδή. Άρα υπάρχουν και οικότοποι προτεραιότητας. Κάτι μαθαίνουμε λοιπόν. Τουλάχιστον κάτι είναι αυτό. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά στη διαδικασία του 64 που νομίζω ότι δεν θα το εξαντλήσουμε σήμερα. Είναι αρκετά πιο σύνθετο. Το δουλεύω 20 χρόνια τώρα. Ακόμα δεν είμαι σίγουρος για κάποια πράγματα. Είναι του αν απαιτείται η γνώμη της Επιτροπής ή αν απλώς πληροφορείται η Επιτροπή. Είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες με πολύ μεγαλύτερη χρονική διάρκεια και διοικητική βαρύτητα. Επίσης υπάρχει ένα θέμα, για να το ολοκληρώσω, μην μπερδεύω και πολύ, οι εναλλακτικές λύσεις. Τις εναλλακτικές λύσεις τις προσδιορίζει ο επενδυτής ή στη διαδικασία αυτή οι εναλλακτικές λύσεις προσδιορίζονται από το κράτος μέλος? Και λέει ότι το κράτος μέλος λέει ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Είναι ζητήματα λοιπόν που είναι αυτή τη στιγμή προς διερεύνηση. Άρα αυτή η διαδικασία του νέου κανονισμού για την επιτάχυνση της αδειοδότησης, αν θέλουμε να προχωρήσει, χρειάζεται μια πολύ προσεκτική, ένα πολύ προσεκτικό έλεγχο, μια πολύ προσεκτική αξιολόγηση και τη δημιουργία κάποιων απλών εργαλείων. Και πάμε στο διατάφτα. Τα προηγούμενα μπορούμε να τα συζητήσουμε, έχουν πολλές διακλαδώσεις. Έχουμε ένα οργανισμό φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής. Έχουμε τοποθετήσει από επιλογή πολιτική, από έτυχε, τα δύο βασικά προβλήματα αυτή τη στιγμή, την βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή.
και εν μέρει και τις ανανεώσιμες στον ίδιο φορέα. Και αυτό σημαίνει ότι αν θέλουμε να προσδιορίσουμε, αν θέλετε, κάποιους στόχους και να προχωρήσουμε κάποια πράγματα, χρειάζεται και ένα άλλο στοιχείο, χρειάζεται ένα πλαίσιο συνεργασίας. Ο καθένας έχει να συμβάλλει. Είναι ο δημόσιος, ο κοινωνικός και ο ιδιωτικός τομέας. Και αυτές είναι κάποιες τεχνικές προσεγγίσεις. Έχουν γίνει αρκετά πράγματα μέχρι σήμερα, για να καταλήξω σε μία ιδέα. Έχουν γίνει επεξεργασίες στόχων από την ΕΛΑΤΑΕΝ που συζητήθηκαν και στο επίπεδο των Βρυξελών. Υπάρχει η φιλοσοφία από τον χώρο της φύσης ότι η επιχειρηματικότητα και η συνεργασία του ιδιωτικού τομέα στις προστατευόμενες περιοχές αποτελεί σήμερα μονόδρομο για να μπορούμε ουσιαστικά να τις διαχειριστούμε και να τις προστατεύσουμε για διάφορους λόγους. Η IUCN είναι η πιο αναγνωρισμένη αυτή τη στιγμή. Τριτοβάθμια οργάνωση είναι για την προστασία της φύσης, για τη διαχείριση φύσης παγκόσμια. Και είχε ένα σχετικό πρόγραμμα, το οποίο προς το παρόν πάγωσε λόγω κορονοϊού, αλλά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η πορεία του. Έχει γίνει, και όχι μόνο εκεί, είχε γίνει παλιότερα με το ΕΠΛΟ ένα μεγάλο σεμινάριο, μια συζήτηση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για τη βιοποικιλότητα. Έχουν προταθεί αρκετές θεσμικές ρυθμίσεις που είναι στη διάθεση του Υπουργείου. Έχει γίνει και νομίζω το ανέφερε, κάπου αναφέρθηκε, το περιβόητο σεμινάριο του 2017, ο κύριος Φάμελος το είπε, το 2017, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είχε αποτέλεσμα και δεν είχε αποτέλεσμα γιατί οι δύο πλευρές είχαν εντελώς διαφορετικά πράγματα στο μυαλό τους. Η ελληνική πλευρά τέλειωνε την όλη διαδικασία με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου. Η κοινοτική πλευρά θεωρούσε ότι τώρα αρχίζει όλη η διαδικασία. Προφανώς δεν προχώρησε τίποτα, αλλά δεν μπορούσε να προχωρήσει. Ποια είναι η εγκατακλείδη με πάρα πολλές άλλες προτάσεις που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για τα εργαλεία, τα επιμέρους και πώς αυτά θα μπορούσαν να είναι πραγματικά λειτουργικά και αποτελεσματικά και γιατί δεν είναι. Χρειάζεται, νομίζω, ότι η ανάπτυξη των ανανεώσιμων είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για να αφαιθεί αποκλειστικά και μόνον στο δημόσιο, στους δημόσιους φορείς. Χρειάζεται και από την πλευρά των εταιριών μία υποστήριξη της ίδιας της διαδικασίας, άρα της ίδιας της επιστημονικής διαδικασίας. Πρέπει, κατά την άποψή μου, αυτός ο χώρος να αποκτήσει επιστημονική επάρκεια, σημαντική επιστημονική επάρκεια, πρέπει να αποκτήσει στρατηγική και εδώ το εργαλείο είναι η ΕΛΑΤΑΕΝ, της οποίας το μέγεθος είναι ακόμα μικρό για να μπορέσει να τα υποστηρίξει. Στους επενδυτές, λοιπόν, η αξιολόγηση αυτής της ιδέας. Χρειάζονται στρατηγικές που θα ακολουθηθούν. Χρειάζονται στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιούνται κάθε φορά. Και χρειάζονται, κατά την άποψή μου, χρειάζεται εκπαίδευση. Υπάρχει ένα παράδειγμα, νομίζω ότι το ξέρετε ή δεν το ξέρετε όλοι. Χρηματοδοτείται ένα μεταπτυχιακό, καλό μεταπτυχιακό πρόγραμμα από την Τέρνα και στο Πολυτεχνείο για τα Building Information Management. Πλήρως για τα επόμενα 4-5 χρόνια. Ας σκεφτείτε ή σκεφτούμε, part of the game είμαι κι εγώ, ας σκεφτούμε την διοργάνωση με πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα και σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια την χρηματοδότηση ενός αντίστοιχου project. Μεσοπρόθεσμα θα έχει μόνο θετικά ωφέλη. Την προηγούμενη φορά, στην συνάντηση που είχαμε, ο Σάκης ο Καραδήμας έκανε μια πρόταση. Γιατί δεν μαζεύουμε όλα τα δεδομένα επιτέλους για να μπορέσουμε να τα έχουμε ως τεκμήριο όταν αυτά χρειάζονται. Έχουμε τα στοιχεία από το DTBET ή από το Διεύθυνση Σύστημα Πρόσκους. Έχουμε στοιχεία παρακολούθησης μετά τη λειτουργία. Τι γίνεται με τα ίδια, αν έχουμε αυξήσει, μειώσει κτλ.
έχουμε και δράσεις διαχείρισης που έχουν εφαρμοστεί με αποτελέσματα ή μη αποτελέσματα. Και έχουμε τεράστια προγράμματα παρακολούθησης, τα οποία είναι στα ζήτητα. Ένα απλό παράδειγμα, 1,5-1,800 είναι το πρόγραμμα εποπτείας για την ορθοπανίδα, που ακόμα δεν έχει ανατεθεί, για τα επόμενα χρόνια. Οι αντίστοιχες εργασίες που έγιναν στο πλαίσιο μόνο των ανανεώσιμων, νομίζω ότι ξεπερνάνε τα 15-20 τα τελευταία χρόνια, εκατομμύρια. Τα στοιχεία αυτά δεν υπάρχουν πουθενά. Ή πουθενά, τέλος πάντων, αξιοποιήσιμο. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα για να αφαιθεί σε νομοθετική ρύθμιση, γιατί θεσμοθετείται, υπόθηκε άλλωστε, θεσμοθετείται με το νέο θεσμικό πλαίσιο, λες και χρειαζόταν θεσμοθέτηση για να κάνεις κάτι το οποίο είναι αυτονόητο και το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. Προς συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Είμαι στη διάθεσή σας. Καλή συνέχεια. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Λεϊνά εκ μέρους του